Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και την εκπομπή Infotainment. Είμαι η Μαργαρίτα Μαχαίρα και για τις επόμενες περίπου 2 ώρες θα είμαστε μαζί για να μάθουμε όλα τα νέα, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, να δούμε μια διαφορετική πλευρά του Παρθενώνα και φυσικά να ταξιδέψουμε. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα του ζούγκλα.gr, καθώς οι βαθμολογίες των πανελλαδικών δημοσιεύτηκαν. Δημοσιοποιήθηκαν λοιπόν οι πίνακες με τις αποδόσεις των μαθημάτων στις φετινές εξετάσεις. Να δούμε πώς αναρτήθηκαν στα σχολεία όλης της χώρας οι βαθμοί των υποψηφίων για την είσοδο στα πανεπιστήμια και ΤΕΗ που έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων αναρτήθηκαν στη μία σε όλα τα λύκεια της χώρας και οι βαθμολογίες επίσης. Αναλυτικά θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο zoogla.gr. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο πρωτοσέλιδο. «Πράσινη αποστολή στο διάστημα» είναι ο τίτλος. Η NASA ανέβαλε την απόπειρα εκτόξευσης δορυφόρου για τη μελέτη των επιπέδων διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Στο επόμενο πρωτοσέλιδο βλέπουμε το Σαρκοζή να κρατάει το κεφάλι του. Υποκράτηση βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζή και ανακρίνεται για αθέμητη άσκηση επιρροής. Αυτά ήταν τα κυριότερα πρωτοσέλιδα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο zoogla.gr για όλα τα θέματα και της επικαιρότητας και όχι μόνο. Και ξεκινάμε τώρα να δούμε ένα γραφείο που εξαπατούσε ανέργους. Γραφείο εξαπάτησης ανυποψίας των πολιτών είχαν στήσει τα μέλη εγκληματικής ομάδας, τα οποία έκδιναν τα θύματά τους με το πρόσχημα ότι θα τους έβρισκαν εργασία στο εξωτερικό. Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης είχε ως εξής. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της ομάδας έπειθαν όσους πολίτες απευθύνονταν στο γραφείο Ευρέσεως Εργασίας και προσκόμιζαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατάρτιση φακέλων να καταβάλουν χρηματικά ποσά από 150 έως 300 ευρώ. Την ίδια στιγμή τους παρέδιδαν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με αναγραφόμενα ποσά της τάξης των 10 με 20 ευρώ. Τώρα, όσον αφορά στην ιεραρχία των εμπλεκομένων στην οργάνωση, ως εγκέφαλος παρουσιάζεται ο 59χρονος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της απήμαχης εταιρείας, ενώ ο 55χρονος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και 29χρονος ήταν άμεση βοηθή του στον έλεγχο και καθοδήγηση των μελών που εργάζονταν στην εταιρεία. Φαίνεται ότι η ανεργία έχει γίνει αφορμή για κάποιους να εξαπατούν τους πολίτες που ψάχνουν να βρουν μια ευκαιρία για εργασία. Με αφορμή τώρα το κλίμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο που σχετίζεται με τη μικρή ΔΕΗ, η κυβερνητική εκπρόσωπο Σοφία Βούλτεψη μιλά στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και μάλιστα σημειώνει ότι η συγκρότηση ενός μεγάλου συνασπισμού δεν είναι μία παρούσα συζήτηση, είναι μία συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει μετά από καιρό και όχι ο ένας να κοιτά τη Δύση και ο άλλος την Ανατολή. Να δούμε τη συνέντευξη που έδωσε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η επέκταση της Εθνικής Ελλάδος μας έκαναν όλους υπερήφανους. Μάλιστα, με επιστολή που έστειλαν στον Πρωθυπουργό, είπαν δεν θέλουν χρήματα για πριμ και μπόνους, αλλά ζητούν ουσιαστικά να βρεθεί ένα προπονητήριο για την εθνική ομάδα. Πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το αίτημά τους και την επιτυχία τους, φυσικά. Ακούστε, προφανώς ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαστε στους 16 του κόσμου, θα μπορούσαμε να είμαστε και στους 8, αλλά εντάξει, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πάντως πήγαμε πάρα πολύ καλά και πράγματι μας έκαναν υπερήφανους. Τώρα το άλλο κομμάτι, βεβαίως και πρέπει να έχουν χώρο προπόνησης. Δεν μιλάμε για κάτι το φανφαρόνικο, κάτι το φαραωνικό. Όμως είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί τρόπος να προπονούνται και για τις επόμενες διοργανώσεις. Υπάρχει ένα θέμα γενικότερο, μιας και πιάσαμε αυτό το ζήτημα, του αθλητικού κέντρου του Αγίου Κοσμά, στο οποίο προπονούνται και αθλητές στίβου και του μπάσκετ. Σκέφτεται κάτι να κάνει η κυβέρνηση μετά την ουσιαστικά κατάργηση του κέντρου αυτού?
Εννοείται ότι θα βρεθεί λύση για να μπορούν να προπονούνται οι αθλητές μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε έτσι και δεν μπορούμε να αφήσουμε και τη χώρα έτσι. Θα βρεθεί λύση. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση να σας πω ποια είναι ακριβώς αυτή η λύση. Υπάρχει αρμόδιος πρωθυπουργός, υπάρχει αρμόδιος υπουργός. Ο πρωθυπουργός είναι αναφανδόν υπέρ του αθλητισμού, διότι αποτελούν και παράδειγμα για τους νέους μας αυτοί οι αθλητές και θα βρεθεί λύση. Να πάμε σε θέματα τώρα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας. Συνεχίζονται οι βολές, θα έλεγα εκατέρωθεν, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το θέμα του νομοσχεδίου για τη μικρή ΔΕΗ. Οι συνδικαλιστές ξεκινούν κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση πώς σκέφτεται να αντιδράσει? Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της ΔΕΗ και της μικρής ΔΕΗ σχετίζεται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή στα θέματα του ανταγωνισμού και ξέρουμε όλοι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει αρνηθεί ακόμη και επενδύσεις που μπορεί να έρχονταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν τηρούνταν οι κανόνες του ανταγωνισμού. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μια κεντρική απόφαση. Και ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα οι συνδικαλιστές έχουν παρεξηγήσει εντελώς το ρόλο τους. Ο συνδικαλισμός, από τον οποίο προέρχομαι κιόλας, αποσκοπεί στο να διασφαλίζει τα συμφέροντα των μελών του, των εργαζομένων. Δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις που τις παίρνει μια κεντρική διοίκηση, μια κυβέρνηση νόμιμα εκλεγμένη, η οποία λέει ότι εγώ θα πάω σε ιδιωτικοποιήσεις, θα είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα θα ακολουθώ τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία δουλειά δεν έχουν. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, το θέμα του συνδικαλισμού το κλείνω. Οι συνδικαλιστές αυτή τη στιγμή όσον αφορά στη ΔΕΗ έχουν κερδίσει αυτό που θέλουν, δηλαδή να μεταφερθούν οι εργαζόμενοι, να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους και τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά. Και εδώ τελειώνει η συζήτηση μαζί τους. Δεν μπορούν να κυβερνήσουν ούτε να αποφασίσουν εάν εμείς ως κυβέρνηση νόμιμα εκλεγμένοι, εκφράζονται στη βούληση του ελληνικού λαού, θα πάμε σε ιδιωτικοποίησεις. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στην Ελλάδα δεν ζητάμε να κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που γίνεται στην Κούβα αυτή τη στιγμή. Εάν θα μου πούνε ότι είμαστε κάτι περισσότερο από Κούβα, πρέπει να έρθουν να μου το πούνε. Διότι μόλις προσφάτως η Κούβα έπεσε το κάστρο του κάστρο, όπως έγραψα σε ένα κομμάτι, προσφάτως στην Κούβα ψηφίστηκε νόμος, συνεδρίασε εκτάκτως η Βουλή, γιατί ξέρετε, την Κούβα τη θαυμάζουν πολύ, ειδικά εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ ευτυχισμένοι. Λοιπόν, τους ενημερώνω ότι υπάρχει κοινοβούλιο το οποίο έχει εκλεγεί με την αποχή της αντιπολίτευσης και οι οποίοι δεν είχαν συνεδριάσει επί 4 χρόνια και συνεδρίασαν εκτάκτως τώρα, πριν με 2 μήνες, προκειμένου να ψηφίσουν όλοι μαζί και ομόφωνα μία απόφαση, ένα νόμο που είναι ο καινούριος επενδυτικός νόμος της χώρας, ο οποίος δίνει μεγάλα φορολογικά προνόμια στους ξένους επενδυτές, είναι νόμος για τις ξένες επενδύσεις, και ο Ραούλ Κάστρο, ο αδερφός του Φιντέλ, είπε σαφώς, ό,τι και να λέμε για επανάσταση κτλ., η χώρα θέλει έσοδα. Από πού θα τα πάρουμε τα έσοδα? Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από αυτό που κάνει η Κούβα. Όταν αποφάσισε η Κούβα να ανοίξει, να δώσει μια ολόκληρη περιοχή σε μια βρετανική εταιρεία, κεφαλαιοκράτες, αποικιοκράτες και όλα αυτά έτσι, για να φτιάξει γήπεδα του γκολφ και ξενοδοχεία και σπα, είπανε ότι ξέρετε, το γκολφ είναι ένα αστικό άθλημα, το οποίο εδώ στην Κούβα δεν έχει τόση μεγάλη απήχηση όσο έχει πυγμαχία και το baseball, αλλά εμείς χρειαζόμαστε χρήματα. Έτσι, δηλαδή, συγγνώμη, αν πάμε πιο πίσω από την Κούβα, δεν ξέρω ποιο είναι το πρότυπο. Επομένως, για τη μικρή ΔΕΗ είναι συγκεκριμένα τα θέματα. Οι συνδικαλιστές έχουν πάρει και καλά έχουν κάνει αυτό που ήθελαν για τους εργαζομένους. Τα υπόλοιπα είναι θέμα κεντρικής κυβέρνησης. Υπάρχει ενδεχόμενο προσφυγή στα δικαστήρια για να κηρυχθεί καταχρηστική απεργία ή ακόμα και πολιτική επιστράτευση των απεργών? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό το κατεβάζω ότι το διακόπτη σε ένα αγαθό που δεν είναι δικό μου, είναι κάτι το απαράδεκτο. Το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων δεν κατεβάζουν κανένα διακόπτη. Τα 2,5-2.600.000 συνταξιούχοι δεν κατεβάζουν κανένα διακόπτη. Και πρέπει όλοι να συμμαζευτούν και να δουν ότι υπάρχουν κι άλλοι μέσα στη χώρα. Κύριε Βουλτεύση, συνοδεύσατε τον Πρωθυπουργό σε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφή στις Βρυξέλλες για το θέμα του Συμφώνου Σταθερότητας. Υπήρχε ένα, θα έλεγα, μέτωπο χωρών του Νότου, Ιταλίας-Γαλλίας, υπέρ της χαλάρωσης του συμφώνου, αλλά και μία, θα έλεγα, κατηγορηματική αντίθεση του Βορρά, της Γερμανίας κυρίως, ό,τι αφορά το αίτημα αυτό. Η κυβέρνηση πώς βλέπει να προχωράει η ιστορία του συμφώνου? Θα υπάρξει κάποια χαλάρωση?
Το Σύμφωνο Σταθερότητας δεν είναι απόφαση την οποία παίρνει μόνη της η Ελλάδα. Το Σύμφωνο Σταθερότητας είναι μια απόφαση την οποία έχουν πάρει όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και τα κράτη τα οποία θέλουν μια χαλάρωση, γιατί πράγματι έχουν πέσει πολλά πάνω τους και είχαν και τα περισσότερα προβλήματα. Δεν μιλούν για κατάργηση του Συμφώνου Σταθερότητας. Μιλούν ότι κάποια στιγμή, όταν θα επέλθει δημοσιονομική ισορροπία στην Ευρώπη, αλλιώς εντάξει, κλείνουν και οι τράπεζες και γίνεται ένας χαμός και τελειώνει. Δεν είναι και δύσκολο αυτό. Έτσι. Σήμερα έχουμε λατινοαμερικάνικα παραδείγματα, αλλά αυτά μας έχουν φέρει εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα η Αργεντινή δεν είναι καθόλου βέβαια αν θα μπορέσει να πληρώσει τη δόση που συμφώνησε μετά τα ηρωικά του 2001, διότι, βέβαια, διότι τις λένε ότι για να πληρώσεις τους θεσμικούς πιστωτές σου πρέπει προηγουμένως ή συγχρόνως να πληρώσεις και δύο κερδοσκοπικά funds που δεν δέχτηκαν την αναδιάρθρωση, δηλαδή το κούρεμα του χρέους σου. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα τι θα γίνει η Αργεντινή, που ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε ότι κατάφερε να βρει εναλλακτικό δρόμο να βγει με κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη κτλ. Για να δούμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, είναι βέβαιο ότι όταν επέλθει δημοσιονομική ισορροπία στην Ευρώπη, είναι βέβαιο ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας θα πάρει και μια άλλη μορφή. Αυτό δεν είναι απόφαση. Προφανώς πιέζουν κάποιοι και προφανώς γίνονται και χαλαρώσεις και προφανώς όλα αυτά συζητούνται μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι 28 πρωθυπουργοί. Δεν λαμβάνεται η απόφαση μόνο από τον κύριο Σόιμπλε ή μόνο από τη Γερμανία. Μπορεί η Γερμανία να έχει τη μεγαλύτερη ασκή, τη μεγαλύτερη πίεση, να έχει περισσότερη επιρροή, γιατί η Γερμανία καλύπτει, εδώ που τα λέμε, και το 40% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Είναι άλλο να πληρώνεις και άλλο να μην πληρώνεις. Αλλά δεν παίρνει μόνο τις αποφάσεις και έχουμε δει ότι η Γερμανία σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει υποχωρήσει. Σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση, μιας μιλάμε για το χρέος, πότε θα ξεκινήσει για το θέμα της επιμήκυνσης, της μείωσης των επιτοκίων, η πιθανότητα του κουρέματος ενός τμήματος του ελληνικού δημόσιου χρέους? Όλοι συμφωνούμε ότι δεν είναι βιώσιμο αυτό το χρέος των 175%. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που οι θεσμικοί μας εταίροι αποδέχθηκαν ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Άρα λοιπόν πρέπει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, διότι σύμφωνα με αυτές, όταν η χώρα θα έφτανε σε πρωτογενές, γι' αυτό και ματώσαμε τόσο πολύ, έτσι, για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το πρωτογενές πλεόνασμα και ώστε και εκείνοι να μην έχουν κάτι να πούν πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η συζήτηση έχει μπει στο τραπέζι. Η κανονική συζήτηση, η ουσιαστική συζήτηση αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μετά το καλοκαίρι. Προφανώς αυτό θα γίνει. Οι εταίροι μας θα κρατήσουν τις δεσμεύσεις τους. Να πάμε λίγο στις δικαστικές αποφάσεις που θα έλεγα δημιουργούν πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, ειδικά για τους ένστολους και τους δικαστικούς. Μήπως ανοίγουν το δρόμο για νέα μέτρα, με δεδομένο ότι αυτά τα χρήματα που θα δοθούν στους δικαστικούς ή στους ένστολους από κάπου αλλού θα πρέπει να προκύψουν? Ναι, ακούστε να δείτε. Προφανώς υπάρχουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Αυτές αφορούν αυτούς οι οποίοι έχουν προσφύγει. Δεν αφορούν το σύνολο ενός κλάδου, έτσι. Επομένως, γιατί διαφορετικά θα μιλούσαμε με άλλους όρους. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσέφυγαν στα δικαστήρια όταν δεν υπήρχε κανένα φως στην άκρη του τούνελ. Ήσαν άνθρωποι, όπως και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός βέβαια, οι οποίοι είχαν ψηφίσει με βάση ένα σύνθημα, λεφτά υπάρχουν, και όταν είδαν ότι λεφτά δεν υπήρχαν και τους περικόψαν όλα αυτά, εκνευρίστηκαν, θύμωσαν, εξοργίστηκαν και κατέφυγαν στα δικαστήρια. Τώρα όμως οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Έχουμε πάρει δόσεις πολλές, έχουμε πάρει πάρα πολλά χρήματα και βρισκόμαστε σε υποσυνθήκες μιας δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή η σημερινή εποχή με την εποχή που οι άνθρωποι αυτοί έκαναν τις προσφυγές τους. Τώρα βλέπουμε ότι από τη στιγμή που πετυχαίνουμε τους στόχους μας, η ίδια η κυβέρνηση είπε ότι θα αποκαταστήσει τις αδικίες. Αυτό οφείλουν να το λάβουν όλοι υπόψη τους από εδώ και πέρα. Γιατί ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος. Από αυτόν τον προϋπολογισμό θα βγουν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θέλει, ξέρω εγώ, ένας αξιωματικός που θα έδινε τη ζωή του για την πατρίδα να δει να μειώνεται η σύνταξη της γιαγιάς. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση. Άρα υπό αυτό το πνεύμα θα αντιμετωπίσετε και την καταιγίδα προσφυγών που υπάρχει κατά μέτρων, όπως αυτά θα τα αντιμετωπίσουν, έκτακτο τέλος ακινήτων, ΛΑΦΚΑ, όλα αυτά. Κοιτάξτε, δεν έχουν πέσει αυτά, γιατί τα μνημόνια, ας πούμε, έχουν κριθεί συνταγματικά, διότι το υπέρτερο
αγαθό ήταν να σωθεί η χώρα. Διότι αν η χώρα κατέρε και έκλειναν τα πάντα και καθόμασταν στην ουρά για το συσίτιο, δεν θα είχε κανένα νόημα καμία προσφυγή. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν υποστεί τα πάνδυνα επειδή κάποια στιγμή αποφάσισαν να κάνουν κάποια ηρωικά. Έχω να πω ότι οι πιστωτές σου δεν σε ξεχνούν ποτέ. Να πάμε λίγο στα θέματα διαθεσιμοτήτων, απολύσεων και φυσικά αξιολόγησης. Η ΑΔΔΔΗ αντιδρά στο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των προϊσταμένων. Κάνει λόγο ότι καταργείται κάθε αντικειμενικό και μετρήσιμο κριτήριο στην επιλογή τους. Όπως επίσης υπάρχουν αντιδράσεις και το θέμα των απολύσεων, των διαθεσιμοτήτων κτλ. Πώς θα πορευτεί η κυβέρνηση σε αυτό το κρίσιμο τομέα πια? Έχω νομίζω απαντήσει. Οι συνδικαλιστές οφείλουν να λένε τη γνώμη τους, να προσπαθούν να πείσουν περί του αντιθέτου. Υπάρχει όμως βουλή, υπάρχει κοινοβούλιο το οποίο λειτουργεί και το οποίο αποφασίζει. Από εκεί και πέρα, ακούστε να δείτε, θυμάμαι ότι η ΑΔΔΔΗ κάποτε έδινε εντολή στα στελέχη της να βάζουν άριστα σε όλους. Έτσι δεν είναι? Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι αποτέλεσμα εκείνης της συμπεριφοράς. Διότι όταν είναι όλοι άριστοι και δεν υπάρχει Έλληνας που να μην διαμαρτύρεται για το δημόσιο, σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά. Ζούμε σε άλλη. Έτσι, λοιπόν, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ζούμε συνέχεια εκτός τόπου και χρόνου, ας πούμε. Πάντως και το 15% είναι αφαίρετο. Όλα αυτά βεβαίως πράγματι τελούν υποζήτηση. Όμως είναι αποτέλεσμα ενός συνδικαλισμού που έχουμε στην Ελλάδα κακώς εννοούμενου, που δεν ασχολήθηκε ποτέ με τίποτε το σοβαρό. Και όταν σας λέω τους έδιναν εντολή να βαθμολογήσουν όλους τους εργαζομένους με άριστα, τι συμπέρασμα βγαίνει από αυτό? Κατά των συνδικαλιστών, λοιπόν, η κυρία Βούλτεψη στη συνέντευξη που έδωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Και τώρα, θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στο Ισραήλ ο εντοπισμός των τομάτων των τριών εφήβων που αγνοούνταν στη Δυτική Όχθη. Τα ίχνη των τριών νεαρών σπουδαστών ηλικίας 16 και 19 ετών χάθηκαν πριν από δύο εβδομάδες κοντά στη Χεβρώνα. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν στην περιοχή Μπέιτ Καχίλ, στα βορειοδυτικά της Χεβρώνας. Εκεί είχαν επικεντρωθεί τις δύο τελευταίες ημέρες οι έρευνες των αρχών και η περιοχή είχε αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και στρατού. Οι συγγενείς τώρα των άτυχων νεαρών έχουν ειδοποιηθεί από τις αρχές και όπως έγινε γνωστό, εντός της ημέρας αναμένεται κατεπίγουσα συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ για να εξεταστεί η υπόθεση. Ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ δήλωσε οργισμένος: «Οι δολοφόνοι παιδιών είναι ασυγχώρητοι. Είναι ώρα για πράξεις και όχι για λόγια». Όλες οι ψηφοφορίες στην Ολομέλεια της Κνεσέτα ακυρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας λόγω των εξελίξεων. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς για την απαγωγή των τριών εφήβων και η Χαμάς ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την ανάμειξή της. Στο ίδιο κλίμα, σκληρές μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Τικρί. Το Ιρακινό στρατός είχε εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για να ανακαταλάβει την πόλη. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε και πώς άρχισε η προέλαση των τζιχαντιστών που έχουν φτάσει πλέον στα σύνορα του Ιράκ με τη Συρία. Να δούμε το βίντεο. Με τους τζιχαντιστές να απέχουν μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τη Βαγδάτη, οι Ιρακινές δυνάμεις εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την πρωτεύουσα. Πάνοπλοι άνδρες, τεθωρακισμένα οχήματα και ελικόπτερα βρίσκονται υποδός για να αποκρούσουν ενδεχόμενη επίθεση. Σκληρές μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Τικρίτ. Ο Ιρακινός στρατός έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για να ανακαταλάβει την πόλη. Όσο οι συγκρούσεις συνεχίζονται, ο αριθμός των εκτοπισμένων αυξάνεται. Περισσότερες από 1.000 οικογένειες βρήκαν καταφύγιο σε αυτόν τον καταβλισμό στην επαρχία Ντιαλά. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τη δύνη του πολέμου. Οι Σουνίτες εξτρεμιστές πάντως ανακοίνωσαν την ίδρυση χαλιφάτου στις περιοχές του Ιράκ και της Συρίας που έχουν ήδη καταλάβει. Οι αναθεωρητικές βλέψεις των τζιχαντιστών όμως δεν σταματούν εδώ. Υπόσχονται την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και καλούν τους απανταχού μουσουλμάνους σε ιερό πόλεμο. Ήταν Ιανουάριος του 2014 όταν οι μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε κατέλαβαν τη Φαλούτζα. Έκτοτε άρχισε η προέλασή τους και πλέον έχουν φτάσει στα σύνορα του Ιράκ με τη Συρία. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο εκπρόσωπος της οργάνωσης αναφέρει: «Αυτά δεν είναι τα μόνα σύνορα που θα διαρρήξουμε. Θα διαρρήξουμε και άλλα σύνορα». Το βίντεο γυρίστηκε σε συνοριακό πέρασμα στη Συρο-Ιρακινή Μεθόριο.
Οι τζιχαντιστές ανακοίνωσαν την ίδρυση Χαλιφάτου που περιλαμβάνει όλα τα εδάφη που έχουν καταλάβει. Εκτείνεται από την επαρχία Ντιγιάλα στο Ιράκ και φτάνει μέχρι το Χαλέπι της Συρίας. Οι Σουνίτες της οργάνωσης έχουν καταλάβει το Τικρίτ, τη Σαμάρα, τη Μοσούλη, τη Φαλούτζα, το Ραμάντι και έχουν φτάσει πρώτων πυλών της Βαγδάτης. Στη Συρία έχουν καταλάβει περιοχές στα ανατολικά και τα βόρεια της χώρας, στα σύνορα με το Ιράκ. Υπόσχονται να διευρύνουν το Χαλιφάτο στη Μεσόγειο και το Ιράν. Όταν συστάθηκε η οργάνωση τον Απρίλιο του 2013, ορκίστηκε επίση στην Αλ-Κάιντα με την οποία μοιράζεται την ίδια ιδεολογία. Τον Φεβρουάριο του 2014, ο επικεφαλής της Αλ-Κάιντα, Ayman al-Zawahiri, την αποκήρυξε. Το ακριβές μέγεθος της οργάνωσης είναι ασαφές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, μετρά περίπου 6 με 7.000 μαχητές στη Συρία και 5 με 6.000 μαχητές στο Ιράκ. Θεωρείται από τις πλέον καλά χρηματοδοτούμενες τζιχαντιστικές οργανώσεις στον κόσμο. Η χρηματοδότηση της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε σίγουρα την βοηθά να καθιερωθεί και να κερδίσει περισσότερο έδαφος. Μπορεί να αγοράσει μαχητές, να πληρώσει κυβερνητικούς υπαλλήλους, αλλά και να δωροδοκίσει άλλες οργανώσεις για να συνεργαστούν μαζί της. Έχουν πρόσβαση σε χρήματα ελέγχοντας πετρελαιοπηγές στη Συρία. Επίσης βγάζουν χρήματα από επιχειρήσεις που εδρεύουν σε διάφορες πόλεις στο Ιράκ. Η οργάνωση έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλές γειτονικές χώρες, ανάμεσα σε αυτές και η Ιορδανία. Εκείνο ωστόσο που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση είναι ένας χάρτης που κυκλοφορεί στα social media και τις ιστοσελίδες υποστηρικτών της οργάνωσης, ο οποίος παρουσιάζει τα εδάφη τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν οι τζιχαντιστές, ενώ σε αυτά περιλαμβάνονται εκτός από όλη τη Μέση Ανατολή, όπως βλέπουμε στο χάρτη τώρα, οι χώρες της Μεσογείου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Τα σύνορα του Ισλαμικού κράτους, όπως παρουσιάζονται στο χάρτη, περιλαμβάνουν ουσιαστικά τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μαζί με εκείνα που είχαν κατακτήσει οι Μαυριτανοί, αλλά και όλη την περιοχή της Σαχάρα. Μάλιστα, στα σχέδιά τους, οι τζιχαντιστές της ΙΣΥΣ τονίζουν ότι έχουν ένα σχέδιο δράσης 5 ετών, μέσα στο οποίο θα έχουν επεκταθεί σε όλα αυτά τα εδάφη. Πραγματικά ανησυχητικό, αν και δεν ξέρουμε κατά πόσο η θέλησή τους αυτή θα είναι εφικτή. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα και να πάμε στα αθλητικά. Θα μιλήσουμε για τον 37χρονο έφηβο Γιώργο Καραγκούνη που έφτασε τις 139 συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας και έβαλε ένα τέλος σε μια τεράστια καριέρα. Μια καριέρα που εμπλουτίστηκε με μπόλικη δόξα και λάμψη με την κατάκτηση του Euro του 2014, τη συμμετοχή πάλι στο Euro του 2008, τη συμμετοχή στο Μουντιάλ του 2010 και την παρουσία για το Grand Finale του αρχηγού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 2014, όπου και ο Καραγκούνης και η Εθνική Ομάδα σταμάτησαν στη φάση των 16. Να δούμε ένα μίνι αφιέρωμα.
Fulham have completed the signing of Georgios Karagounis from Panathinaikos. The veteran midfielder has been capped 120 times for Greece. He captained his country at Euro 2012 and was part of their triumphant Euro 2004 squad. He joins Martin Jol's side as a free agent after failing to agree new terms at Panathinaikos and will be with the Cottagers until the end of the season. It's the latest chapter in a career spanning 17 years, taking in spells at Inter Milan and Benfica. Manager Jol says he's happy that someone with a wealth of international and club experience has joined them. The 35-year-old marked his arrival at Craven Cottage by saying he's glad to be working under the Dutchman. His remarks are in contrast to fellow new signing Dimitar Berbatov. The Bulgarian said he didn't expect to be with Fulham for more than 2 years after moving from Manchester United this summer. Karagounis will hope to be involved as his new teammates return to Premier League action this weekend. They're at home to West Brom on Saturday. The skipper, Karagounis, will take. Kyriakos Papadopoulos has made his way forward. It's only his 10th international. He's got 3 goals for Greece already. He will be a threat at set plays, whether they be free kicks or corners like this. And that has been flapped away by Malay. A sub in! Mustafakis didn't know much about that. One by Shirakov. Kuzakov. Maniatis, and getting away from Maniatis. First opportunity for Zhirikov to break forward. And Zhirikov is easily away from Pastathopoulos. 139 συμμετοχές λοιπόν συμπλήρωσε ο Γιώργος Καραγκούνης, αφήνοντας ένα αίσθημα περηφάνειας σε όλους εμάς για τις στιγμές που μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, ένα εκπληκτικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, με τα views του να ανεβαίνουν κατά χιλιάδες σε λίγο μόλις χρόνο. Το βίντεο έρχεται από την Πάτρα και το χρήστη Βασίλη Σπύρου, που έχει αποτυπώσει σε κάμερα τόσο την εικόνα όσο και τον ήχο της πόλης τη στιγμή που ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος σκόραρε και ισοφάρισε τον αγώνα με την Κώστα Ρίκα. Για να το δούμε. Η εθνική μας ομάδα φτάνει σήμερα το απόγευμα στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή τους και πώς θα τους υποδεχτούν οι Έλληνες. Τώρα, τη Δευτέρα, η Αργεντινή έπρεπε να πληρώσει ένα μέρος των υποχρεώσεών της προς τους κατόχους ομολόγων που μετήχαν στο κούρεμα του χρέους της. Η Αμερικάνικη δικαιοσύνη της επέβαλε να πληρώσει ταυτόχρονα στο ακέραιο τα hedge funds που δεν μετήχαν στην αναδιάρθρωση. Να δούμε το βίντεο. Τη Δευτέρα η Αργεντινή πρέπει να πληρώσει ένα μέρος των υποχρεώσεών της προς τους κατόχους ομολόγων που μετήχαν στο κούρεμα του χρέους της. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα φανεί συνεπής. Η Αμερικανική δικαιοσύνη της επιβάλλει να πληρώσει ταυτόχρονα και στο ακέραιο τα hedge funds που δεν μετήχαν στην αναδιάθρωση. Εφόσον χάσει την προθεσμία της Δευτέρας, η Αργεντινή έχει 30 ημέρες για να αποφύγει την οριστική χρεοκοπία. Στη Νέα Υόρκη, εκπρόσωποι της αργεντίνικης κυβέρνησης προσπαθούν να βρουν χρυσή τομή με τους κατόχους των ομολόγων που απαιτούν πλήρη αποπληρωμή τους. Την Παρασκευή, ο Αμερικανός δικαστής Τόμας Κρίσα διέταξε την Αργεντινή να πάρει πίσω χρήματα με τα οποία προσπάθησε να πληρώσει κατόχους κουρεμένων ομολόγων. Η κυβέρνηση της Κριστίνα Φερνάντες τον κατηγορεί ότι θέλει να οδηγήσει τη χώρα της σε χρεοκοπία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πλήρης αποπληρωμή των ομολόγων που δεν κουρεύτηκαν θα στοιχήσει 1,3 με 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αργεντινή.
Ένα μήνα, δύο ωρία έχει τελικά η Αργεντινή για να εξοφλήσει το χρέος της και να αποτρέψει την χρεοκοπία. Θα μείνουμε όμως τώρα στην Αργεντινή για να θυμηθούμε σε ποια κατάσταση βρισκόταν ένα χρόνο πριν. Στο βίντεο μπορεί να βρούμε ίσως κάποια κοινά σημεία με την ύφεση και την κρίση στην Ελλάδα και να δούμε πώς ξεσηκώθηκε ο κόσμος και πώς έφτασε η χώρα της Αργεντινής στο μηδέν. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. Thank you.
Turquía estalló la insurrección. Era la patria de espontánea de los nadies, que haciendo sonar sus cacerolas, se derramaba por los barrios y ocupaba la ciudad de las instituciones y los bancos. Terminó de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó nadie. Acá tengo 50 años, hace un mes y medio que no trabajo. Laburé todos los días de mi vida, todos los días. No quiero estar de sitio, porque no quiero ser una súplica del Fondo Monetario Internacional. Es un modelo que no va más. Se tiene que ir de la Rúa y con él todos los delincuentes que lo apoyan. Trabajadores, amas de casa, empleados, jubilados y estudiantes, herederos de aquellos que por décadas habían desafiado dictaduras y persecuciones, soportado ajustes y en democracia traicionados. ¿Qué había pasado en la Argentina? ¿Cómo era posible que en una tierra tan rica se sufriera tanta hambre? El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión, ejecutada en paz y democracia. Una violencia cotidiana y silenciosa dejaba más víctimas sociales, más emigrados y muertos que los del terrorismo de Estado
y la guerra de Malvinas. Casi dos siglos de vida independiente, la deuda externa argentina ha sido una de las causas del empobrecimiento y la corrupción y uno de sus escandalosos conflictos. Desde el primer empréstito firmado por Rivadavia en 1824 con la banca inglesa Baring Brothers, la deuda serviría para fortalecer a sus socios argentinos, controlar finanzas y transferir recursos a las metrópolis. Desde entonces, la deuda externa estuvo ligada a los negocios y complicidades de casi todos los gobiernos, desde Mitre y Quintana a Menem y De la Rúa. La política del endeudamiento fue gestando en la Argentina generaciones de tecnócratas y funcionarios más dispuestos a servir a bancos y corporaciones internacionales que a defender su país. Moldeados en Harvard o Chicago, Oxford o Buenos Aires, sus retratos decoran las galerías oficiales. Allí están colgados, desde lobistas del siglo XIX, como Manuel García y Belaustegui, hasta los últimos directores de la banca pública, Pedro Pou, Macarrone y Colombo. Administradores de una deuda que había nacido en los años 70 con la dictadura militar. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad. La deuda contemporánea se inicia en forma ilegítima con la dictadura militar. A pesar de que la justicia demostrara su origen fraudulento, la presión del establishment pudo más. Desde entonces, serviría para condicionar gobiernos y enajenar el patrimonio público. Es todo un símbolo que en el Salón de los Acuerdos luzca una estatuilla de Canning, regalada por el gobierno de Su Majestad en 1857 por el honorable reconocimiento de la deuda. Entre los bancos extranjeros y las corporaciones será el nuevo poder en la Argentina. Después de 7 años de plan neoliberal, el gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45 mil millones de dólares. La mitad es deuda privada. Son 23 mil millones que dicen deber bancos extranjeros radicados en el país, como el Citibank, el First Boston, el Chase Manhattan, Bank of America, el Banco de Italia, Londres, Español, el francés y el Deutsche, y también el Banco Río, el Quilmes,
Galicia y otros. Multinacionales como ESO, Fiat, IBM, Ford, Mercedes-Benz, Swift, Pirelli, los grupos empresarios locales de Pérez Compán, Bulgarón y Bridas, Macri, Techín, Fortabat, Pescarmona, Gruneisen, Soldati, Cogasco, Celulosa y otras. Una descomunal deuda privada que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado, Domingo Cavallo. Ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για την ιστορία της Αργεντινής, που ίσως να είδατε και κάποιες εικόνες που σόκαραν, αλλά αποτελούν μέρος της ιστορίας της, όπως και να το κάνουμε. Μένει να δούμε τώρα εάν θα καταφέρει να αποπληρώσει το χρέος της τον επόμενο μήνα, για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Τώρα, και αφού είδαμε την παρακμή και την ύφεση στην Αργεντινή, θα περάσουμε στην άλλη πλευρά, σε αυτή της οικονομικής άνθησης και μάλιστα από το Βιετνάμ. Όμως, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008 και της ιδηράς πυγμής του κομμουνιστικού καθεστώτος, ο εξυγχρονισμός κινείται πιο αργά από όσο θα ήθελε ο πληθυσμός του Βιετνάμ, που ξεπερνά τα 90 εκατομμύρια. Για να το δούμε. Το Βιετνάμ εξελίχθηκε σε οικονομία της αγοράς στις αρχές της δεκαετίας του 90 και για δύο δεκαετίες πέτυχε μια οικονομική έκρηξη. Όμως, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008 και της σιδηράς πυγμής του κομμουνιστικού καθεστώτος, ο εξυγχρονισμός κινείται πιο αργά από όσο θα ήθελε ο πληθυσμός των 90 εκατομμυρίων κατοίκων. Προκειμένου να επιταχύνει τον εξυγχρονισμό, η κυβέρνηση, η οποία ακόμη ελέγχει το 40% της οικονομίας, ξεκίνησε το 2012 μια διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Ο κλάδος της γαστρονομίας διαθέτει τη μεγαλύτερη δυναμική. Ένας από τους συνιδρυτές της Marou Chocolate εξήγησε ότι προμηθεύονται μόνο από μικροπαραγωγούς. Η Marou είναι μια μάρκα που σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Ποιότητα, αυθεντικότητα, γεύση και εργασία στο Βιετνάμ. Θέλουμε να μεγαλώσουμε ώστε να εξελιχθούμε σε μια μεγάλη σοκολατοβιοτεχνία και όχι βιομηχανία. Οι σοκολάτες εξάγονται σε μεγάλες αγορές από τη Σουηδία μέχρι τη Σιγκαπούρη. Η προστιθέμενη αξία προέρχεται από παράγοντες όπως το σχέδιο, το μάρκετινγκ και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης για τη σάλτσα ψαριού Φουκόκ. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μεγάλη σχέση με αυτό και ότι φαίνεται μια ενδιαφέρουσα τάση προς την αναγνώριση της ποιότητας των προϊόντων του Βιετνάμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπαρατίθενται για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Οι Βρυξέλλες ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις τον Οκτώβριο του 2012 και περίπου ένα χρόνο μετά απέστειλαν μια βιομηχανική αποστολή για να δημιουργήσει συνέργειες με τοπικούς επιχειρηματίες. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας ενάντια της μετεγκατάστασης, πρέπει να τις βοηθήσουμε με τη διεθνοποίηση. Δυστυχώς, μόνο το 13% των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν δουλειές πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων, δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος Αντώνιο Ταγιάννη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσει ένα κέντρο υποστήριξης των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκληση προσαρμογή στο μονοκομματικό σύστημα που δεν δέχεται την κριτική και είναι διάσημο για τις φυλακίσεις δημοσιογράφων. Αν κοιτάξετε πράγματα όπως η ελευθερία της έκφρασης, πρόκειται για μια πολύ δύσκολη χώρα. Αν θέλουν περισσότερες ευρωπαϊκές επενδύσεις, πρέπει να τα δουν αυτά τα ζητήματα. Γιατί ένας Ευρωπαίος επενδυτής που έρχεται εδώ δεν κοιτά μόνο το οικονομικό, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Ο τουρισμός είναι ακόμη ένας δυναμικός κλάδος. Η χώρα υποδέχθηκε πάνω από 6 εκατομμύρια τουρίστες το 2013, εκ των οποίων το 1 εκατομμύριο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Βρυξέλλες απέστειλαν μια επιστολή κατανόησης για να βελτιώσουν τη συνεργασία. Ελπίζω η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ να μην είναι μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Θέλουμε να έχουμε στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό τουριστών από το Βιετνάμ που να ταξιδεύουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Κύριος στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εξασφάλιση μεριδίου στην αγορά του Βιετνάμ ως προς την κατασκευή θερέτρων ή τη λειτουργία tour operators, όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου του Τουρισμού.
Ως προς την επένδυση, πρόκειται για μια μεγάλη βιομηχανία. Την παραγωγή εξοπλισμού, την τεχνογνωσία της μεταφοράς, την εκπαίδευση. Και από την άλλη πλευρά, είναι φυσικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για ανταλλαγή στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και ορισμένους άλλους τομείς. Η Ορίμπερι είναι μια νέα μάρκα καφέ, η οποία δημιουργήθηκε το 2007. Επιτρέπει σε μικροπαραγωγούς να αυξήσουν το εισόδημά τους, υπερβαίνοντας στους τοπικούς διανομής. Ευρωπαίοι επενδυτές προσέγγισαν τον Ντάο Τρανφουόγκ για να επεκτείνουν την επιχείρηση. Όμως αυτός έχει άλλα σχέδια. Το όνειρό μου για την Ορίμπερι είναι να μπορέσουμε να έχουμε παραγωγούς καφέ σε διαφορετικές περιοχές του Βιετνάμ με τη δική τους φίρμα, τα δικά τους καταστήματα που θα δημιουργήσουν τις δικές τους νέες ευκαιρίες. Και επίσης για εμάς να έχουμε περισσότερη έρευνα πάνω στον καφέ. Ο καταστροφικός πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί ακόμη μια επώδυνη ανάμνηση. Όμως το κομμουνιστικό καθεστώς κοιτά όλο και περισσότερο προς τη Δύση. Στην έρευνα που ακολουθεί και την έχει κάνει το Euronews, θα δούμε την Ευρώπη να ψάχνει αποθήκη για τα πυρηνικά της απόβλητα. Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από τα μέλη της να ξεκαθαρίσουν τι θα κάνουν με τη διαχείριση των ραδιενεργών της αποβλήτων. Πού όμως στάβονται τα πυρηνικά, να δούμε περισσότερες απαντήσεις στο βίντεο που ακολουθεί. Εδώ θα αποθηκευτούν τα πλέον επικίνδυνα απόβλητα στον κόσμο. Βρισκόμαστε στην Ανατολική Γαλλία, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο Αντρά. Πρόκειται για το δημόσιο οργανισμό που πρέπει να ενταφιάσει επικίνδυνα ραδιενεργά απόβλητα. Ο Αλέν είναι ο τεχνικός διευθυντής του εργαστηρίου και ξεναγός μας. Είναι ακόμη επικεφαλής της ομάδας που αναζητεί ασφαλές καταφύγιο για τα ραδιενεργά απορρίμματα. Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από τα μέλη της να ξεκαθαρίσουν τι θα κάνουν με τη διαχείριση των ραδιενεργών τους αποβλήτων. Σουηδία, Φιλανδία και Γαλλία καλούνται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Εδώ ξεκινάει το ασανσέρ που οδηγεί σε βάθος 500 μέτρων. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 50 πειράματα. Κάποια είναι καινούρια, ενώ ορισμένα ξεκίνησαν πριν από 7 χρόνια και μέχρι σήμερα μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες. Στόχος μας είναι να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για το χώρο που θα υποδεχθεί τα ραδιενεργά απόβλητα. Χρησιμοποιούμε ακόμη μια ειδική θερμάστρα, γιατί κάποια από τα απόβλητα είναι θερμά. Θέλουμε να δούμε αν τα απορρίμματα αυτά αλλοιωθούν με το πέρασμα του χρόνου. Προσπαθούμε να προβλέψουμε και τις συνθήκες που θα επικρατούν στο μέλλον. Η Γερμανία αποθηκεύει τα απόβλητά της σε θόλους άλατος. Η Σουηδία και η Φιλανδία επιλέγουν τον γρανίτη, ενώ η Γαλλία σχεδιάζει να θάψει 80.000 κυβικά μέτρα αποβλήτων σε παχύ στρώμα πυλού που παραμένει αναλύωτο εδώ και 160 εκατομμύρια χρόνια. Όμως μπορεί να σφραγίσει αυτό τον υπόγειο λαβύρινθο. Βασικά χρησιμοποιούμε σφήνες φτιαγμένες από πυλό για να μειώσουμε την πίεση. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τυχών που έχουμε κατασκευάσει. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως μετά τον ενταφιασμό των αποβλήτων το έδαφος θα παραμείνει σταθερό. Με τις πύληνες φίνες καταφέρνουμε να κλείσουμε τις μικρορογμές που ανοίγουν περιφερειακά του τείχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κάβουμε σε έδαφος που δεν άγγιξε κανείς για εκατομμύρια χρόνια. Ξαφνικά εμείς επεμβαίνουμε. Οπότε απελευθερώνεται ενέργεια. Είναι φυσιολογικό να αντιδράσει έτσι η γη. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν αμφιβολίες για τον ενταφιασμό ραδιενεργών αποβλήτων. Όσοι διαμαρτύρονται θέτουν δύο ερωτήματα. Ασφαλές κέντρο αποθήκευσης για εκατομμύρια χρόνια. Ο Φρανσουά δεν πιστεύει τους επιστήμονες. Πριν αφοσιωθεί στον αντιπυρηνικό αγώνα, ήταν εκπαιδευτικός για αυτιστικά παιδιά. Ο Φρανσουά πιστεύει πως οι επιστήμονες συμμετέχουν σε μια μεγάλη συνωμοσία. Εμείς λέμε ότι είναι ψέμα. Γνωρίζουν πως είναι ψέμα. Από τη στιγμή που τα ραδιενεργά απόβλητα αποδομούνται, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να τα συγκρατήσει. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η γη είναι ζωντανή. Εντός της συντελούνται διεργασίες και τα υλικά μετακινούνται. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν ρήγματα. Πώς μπορεί ένας σοβαρός και ειλικρινής επιστήμονας να υποστηρίζει πως το νερό δεν μολύνεται? Ο ισχυρισμός αυτός είναι ψέμα. Πρόκειται για επιστημονική απάτη. Το έργο είναι πραγματικά τεράστιο.
θα κατασκευαστούν υπόγειες σύραγγες μήκους 100 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής το έργο έχει κοστίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Οι κατασκευαστές υπολογίζουν πως το συνολικό κόστος θα ξεπεράσει τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως το Ελεγκτικό Συνέδριο για η Αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιούν πως το κόστος μπορεί να διπλασιαστεί. Οι πολέμοι του έργου προτείνουν την αποθήκευση των αποβλήτων κοντά στην επιφάνεια. Όμως ο τεχνικός διευθυντής διαφωνεί και χαρακτηρίζει ανεύθυνη την πρόταση. Γιατί βαθιά στο έδαφος? Γιατί δεν είναι λογικό να αφήσουμε τα απόβλητα κοντά στην επιφάνεια της γης. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως είναι ασφαλή. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα ραδιενεργά απορρίμματα από τη στιγμή που θα τα θάψουμε στη γη. Ψάχνοντας για απαντήσεις, διασχίσαμε τα απέραντα δάση της Φιλανδίας. Μήπως θα ήταν καλύτερα να θάψουμε τα ραδιενεργά απόβλητα μέσα στους βράχους? Αυτό υποστηρίζει ο Έσα Χάρμαλα, επικεφαλής του τμήματος ενέργειας του Φιλανδικού Υπουργείου Οικονομίας. Our bedrock is the... Το πέτρωμα είναι το παλαιότερο και πλέον σταθερό στον πλανήτη. It has remained stable. Έχει παραμείνει αμετάβολητο για τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Και υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να παραμείνει ως έχει για εκατομμύρια χρόνια ακόμα. Μετά από οδήγηση 4 ωρών φτάσαμε στο Ολκυλουότο. Σε αυτή τη Χερσόνησο που ψύχεται με θαλασσινό νερό βρίσκεται το νεκροταφείο πυρηνικών αποβλήτων της Φιλανδίας. Εδώ συναντάμε τον υπεύθυνο γεωλόγο Τζούσι Ματίλα. Οι πιο πολλές από τις ζώνες που έχουμε δεν επικοινωνούν ούτε συνδέονται με τη θάλασσα. Υπάρχει όμως ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο. Οι ζώνες ρηγμάτων που είναι στη θάλασσα δεν έχουν μεγάλη υδραυλική πίεση, ώστε το νερό να παρασύρει τα ραδιενεργά απόβλητα. Ο Τζούσι ανοίγει τις πόρτες. Ας μπούμε βαθιά μέσα στους φιλανδικούς βράχους. Μέχρι τη δεκαετία του 90 η Φιλανδία εξήγαγε τα πυρηνικά της απόβλητα στη Ρωσία. Όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέφερε μια σημαντική αλλαγή. Απαγόρευσε την εξαγωγή πυρηνικών αποβλήτων. Λοιπόν, υπάρχει νερό. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Όταν βάζουμε το δοχείο με τα πυρηνικά απόβλητα μέσα στην οπή της γεώτρησης, βάζουμε γύρω από το δοχείο ένα ρυθμιστικό μηχανισμό φτιαγμένο από μπετονίτη. Όμως αν έχουμε μεγάλη ποσότητα νερού, τότε μπορεί να έχουμε σοβαρό πρόβλημα, μιας και ο μπετονίτης μπορεί να διαβρωθεί. Περίπου το 1/5 των υπογείων τούνελ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί είναι πολύ υγρά και επικίνδυνα. Όμως, τι θα συμβεί αν κάποια μέρα τα προστατευτικά τείχη καταρρεύσουν? Υπάρχουν μονοπάτια για την επιφάνεια. Στην περίπτωση που το σύστημα αποτύχει, τότε έχουμε το λεγόμενο βράχο υποδοχής. Ο μηχανισμός αυτός έχει την ικανότητα να συγκρατήσει τη διασπορά των ραδιονουκλειδίων. Μιλάμε για δεκάδες, αν όχι χιλιάδες χρόνια, μέχρι να φτάσουν στην επιφάνεια. Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Ένα μέρος του συστήματος λειτουργεί ήδη. Πρόκειται για την υπόγεια αποθήκη για χαμηλά και μεσαία ραδιενεργά απόβλητα. Αν οι Φιλανδοί νομοθέτες δώσουν τις απαραίτητες άδειες, οι πρώτες παραδόσεις ραδιενεργών αποβλήτων έχουν προγραμματιστεί για το 2022. Μήπως όμως αυτές οι αποθήκες αποβλήτων διαταράσσουν την ισορροπία της φύσης και γεννούν νέους κινδύνους? Γνωρίζουμε από βόρειες περιοχές της Φιλανδίας και της Σουηδίας ότι αν αφαιρέσεις ένα κρίσιμο κομμάτι πάγου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρούς σεισμούς. Οι παρεμβάσεις στη φύση θέλουν προσοχή, γιατί πας να κλείσεις μια πληγή και ανοίγεις μια άλλη. Δυστυχώς το σενάριο αυτό μπορεί να το ξαναζήσουμε και εδώ, στο Ολκυλουότο. Τα απόβλητα συσκευάζονται σε δοχεία χαλκού. Σύντομα η Φιλανδία θα διαθέτει έναν τεράστιο υπόγειο χάλκινο θησαυρό. Σε κάθε ένα από αυτά τα δοχεία έχουμε περίπου 7 τόνους χαλκού. Συνολικά έχουμε 5.000 δοχεία. Πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη ποσότητα χαλκού. Αυτή είναι μία από τις βασικές προκλήσεις του εγχειρήματος. Πρέπει να κρατήσουμε μακριά τους ανθρώπους του μέλλοντος από τους χώρους ταφής πυρηνικών αποβλήτων. Η Κορίν εργάστηκε ως γραφίστας. Σήμερα συμμετέχει στον αγώνα κατά των πυρηνικών. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι ξεχνάμε. Αν οι απογονοί μας έρθουν στο χώρο και σκάψουν, τότε τι θα γίνει? Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη για μεγάλο χρονικό διάστημα, για χιλιάδες, ακόμη και για εκατομμύρια χρόνια. Είναι σημαντικό να μην υπάρξει καμία εισβολή σε αυτόν τον χώρο. Μήπως στην Ευρώπη η χρυσή εποχή των πυρηνικών πλησιάζει στο τέλος της? Η Γαλλία ανακοίνωσε πως ως το 2050 θα μειώσει κατά 25% την ποσότητα πυρηνικής ενέργειας που παράγει.
Όμως και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη. Και ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη, νέα διεθνής έρευνα ήρθε στη δημοσιότητα για το πόσο καθαρό είναι το πόσιμο νερό. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Ο αριθμός αυτός είναι αρκετά μεγάλος για να μας κρατήσει να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Εκτιμάται ότι 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών ελέγχων είναι ζωτική σημασία ώστε να αποφύγουμε ασθένειες που προέρχονται από το νερό. Η απάντηση ίσως βρίσκεται στις όχθες της Βαλτικής θάλασσας. Συναντήσαμε τον Ούλριχ και τον Έριξ στο Κίελο, στη Βόρεια Γερμανία, λίγο πριν πάρουν δείγματα νερού από τη Βαλτική θάλασσα. Αμφότεροι εργάζονται για ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα μικροσυστοιχειών του νερού που εφαρμόζεται για πρώτη φορά διεθνώς. Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού είναι επιτακτική ανάγκη για την υγεία ανθρώπων και ζώων. Πολλές φορές το καλοκαίρι παρουσιάζεται αύξηση των ρήπων, ιδιαίτερα στις λίμνες. Ένα παράδειγμα είναι τα κυανοβακτήρια που παράγουν διάφορες τοξίνες. Κίνδυνο διατρέπουν και τα ζώα που πίνουν νερό από τη λίμνη. Μετά τη μέτρηση διάφορων παραμέτρων, όπως ο άνεμος, η θερμοκρασία αλλά και η αλμυρότητα του νερού, ο Ούλριχ επιστρέφει στο εργαστήριο με 50 λίτρα νερού. Στη συνέχεια μειώνει την ποσότητα του υγρού στο 1 λίτρο με ένα καινοτόμο σύστημα φιλτραρίσματος. Τα δείγματα στέλνονται σε συνεργάτες για ανάλυση. Το πρόγραμμα προέκυψε από την ανάγκη να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με το νερό. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που οφείλονται έμεσα ή άμεσα σε τοξίνες που μολύνουν το νερό. Η ερευνητική ομάδα έχει αναπτύξει ένα τσιπ μικροσυστοιχειών για την ανίχνευση μικροβίων που περιλαμβάνουν βακτήρια, ιούς και κυανοβακτήρια. Το τσιπάκι έχει το μέγεθος ενός μικρού γραμματοσύμου. Κατασκευάζεται στο Βερολίνο και αποτυπώνεται σε μια γυάλινη επιφάνεια. Ένα αποφασιστικό βήμα για την προετοιμασία της μικροσυστοιχίας είναι η εκτύπωση του πραγματικού βιοτσιπ. Εδώ μπορούμε να παράξουμε εκατοντάδες μικρά σημάδια που έχουν διάμετρο μικρότερο από ένα χιλιοστό. Η μικροσυστοιχία ανιχνεύει μικροοργανισμούς μέσω των αλληλουχιών RNA και DNA. Με τη βοήθεια βιοδικτών, το τσιπάκι αξιολογεί επίσης την ποιότητα του νερού πολύ πιο γρήγορα από τις παραδοσιακές μεθόδους. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι λαμβάνουμε άμεσα μια εκτίμηση. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, λοιπόν, μπορούν να ερευνηθούν μέχρι και 150 διαφορετικά στοιχεία. Αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα κατά συνέπεια ότι μπορούμε να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Ας μιλήσουμε τώρα για την ποιότητα του νερού. Πώς μπορούν να ανιχνευθούν και να αναλυθούν οι τοξίνες? Βρισκόμαστε στο Λούγκο στην Ισπανία. Οι επιστήμονες εδώ έχουν αναπτύξει μία μέθοδο που ονομάζεται Luminex. Βασίζεται σε αντισώματα που βοηθούν στον εντοπισμό των τοξινών. Χαρτογραφούμε τα νερά από διαφορετικές πηγές. Αυτό σημαίνει ότι μελετάμε την παρουσία τοξινών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι μολυσμένο το νερό που καταναλώνουμε. Μιλάμε για το νερό των λιμνών που δεν έχει υποστεί επεξεργασία για ανθρώπινη κατανάλωση. Η έρευνα βοηθά τους επιστήμονες να εντοπίζουν τοξίνες στις λίμνες και τα ποτάμια της Ευρώπης σε διαφορετικές μέρες του χρόνου. Και ενώ εν έτη 2014 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, 2.000 χρόνια πριν οι Έλληνες δημιουργούσαν υπολογιστές με την ευφυΐα και την εφευρετικότητα που τους διακατήχε και τους συνοδεύει ακόμη και σήμερα. Να δούμε το σχετικό απόσπασμα από τον ντοκιμαντέρ που ακολουθεί. If it hadn't been discovered
when it was in 1901, no one would possibly believe that it could exist because it's so sophisticated. This mechanism would be remarkable even if it was a less clever thing than it is. This is the story of one of the most extraordinary finds in history. This corroded bronze object is a machine that can look into the future. It was built 2,000 years ago in ancient Greece. Somebody somewhere in ancient Greece built an extraordinary machine that was actually a mechanical computer. 100 years ago, a group of divers chanced upon a wreck full of the largest hoard of ancient Greek treasures ever found. Among the priceless ancient Greek bronze sculptures is another bronze object, no bigger than a modern laptop. It's known as the Antikythera mechanism. As a team of scientists try to unravel the secrets of the Antikythera mechanism, we are taken on a journey that charts the fall of one great ancient empire and the rise of another. An ancient Greek scientist had done a truly remarkable thing. He'd found a way of using bronze gear wheels to track the complex movements of the moon and probably all the planets as well. It was a mechanism of truly staggering genius. This is the story of the world's first computer. If it hadn't been for a storm on the rocky Greek island of Antikythera 100 years ago, one of the most bewilderingly complex objects ever to emerge from the ancient world might never have been found. After they'd sheltered from the storm, a team of sponge divers decided to try their luck underwater. Sponge diver hadn't discovered a graveyard. He'd come upon a heap of marble and bronze sculptures. It was part of the biggest hoard of Greek treasure ever found. It had come from an overloaded Roman galley sunk 2,000 years ago, as Rome's empire began to grab Greece's overseas colonies in the Mediterranean. By accident, the divers had rescued some of ancient Greece's most beautiful artifacts. But among the bronze and marble statues was perhaps the most important object of all. Item 15,087 in the Athens Museum. It had soon split into several badly corroded lumps of bronze. Then remarkably, researchers noticed tiny gear wheels in the machine. Much later, the Antikythera mechanism, to the amazement of scientists, would be revealed as the world's first computer, built 2,000 years ago by a Greek genius. You're just amazed by the quality of the workmanship, and then suddenly you look and you look and you see that they're tiny Greek characters engraved into the actual metal itself. The shock they must have had when they first saw this and saw these gear wheels, they knew wooden gear wheels were used in Greek mills and so on, but nothing was known like these precision metal engineered gears. It was against the background of this Greek mystery that in the year 2000, a team of international scientists was formed by astronomer Professor Mike Edmonds to investigate the puzzle. As a group, they were an odd mixture of astronomers, historians of science, and mathematicians. The Antikythera mechanism is an incredible puzzle. Probably one of the most fiendish puzzles in history. We had no confidence ourselves that we would actually be able to solve it.
Tony Freeth, a mathematician, coordinated and led some of the team's major investigations. So when we started, we thought we'd try and put the basic information together. Maybe the objects from the wreck would help us piece together some clues. You know, how old was it? Where did it come from? We had many, many questions. In 1976, another expedition to the Antikythera wreck by the famous French diver Jacques Cousteau had given them their first clues. Cousteau discovered much cargo left after the initial find in 1900. There was more pottery, many more amphorae, some of the original timbers from the ship, and bronze figurines. Cousteau believed it was a Roman galley. Significantly, his divers brought up bronze and silver coins, an archaeologist's dream for dating a treasure site. These are the coins that came from the expedition of Jacques Cousteau in 1976? Yes, a lot of silver and bronze coins. So 36 silver coins plus some bronze coins? Some bronze coins. Okay, so this has a basket on it. It has a basket introduced by the kings of Pergamon. Most of the coins were struck in Pergamon, around, let's say, a third of them, and the rest were struck in Ephesus. But what do you think they actually tell us about where the ship came from? They can tell us that the ship came from Asia Minor. What date would this be? And these are dated in the decade from 70 to 60 before Christ. These coins from the cargo had given us our first clues to the likely date and route of the ship's last voyage. So what were these Greek treasures and the strange Antikythera mechanism doing on a Roman ship 2,000 years ago? Since the time of Homer, the Greeks had been great sailors, forging settlements and remote colonies in places such as Pergamon in Asia Minor and further north in the Black Sea. And everywhere the Greeks went, they left giant temples to the gods that protected them. But by the time the galley sank in the middle of the first century BC, these far-flung Greek settlements had become vulnerable to a hostile new power in the Mediterranean, Rome. But as we looked closer at the Antikythera cargo, we began to realize this wasn't a marauding Roman warship plundering Greek colonies, but something more unusual. It was quite a big ship, probably a huge big for this period, for these Roman times. One of the probably biggest trade ships. Only a few harbors can receive this kind of ship, and that is probably Delos, Pergamon and Ephesus, that region, Rhodes. Tell me about where these amphorae come from. Look, these amphoras, these five amphoras, they're coming from Rhodes, from the island of Rhodes. These two of them, they're coming from the island of Kos. They were containing wine. Tell me what you can say about the date of these amphorae and therefore the date of the shipwreck. These amphoras, they are between 65 and 50 BC. These dates were almost identical to those we'd found on the coins from the wreck. So we believe that the galley started its journey somewhere in the Greek colonies in Asia Minor. Possibly Pergamon, possibly Ephesus, but somewhere along this coast. The ship would have sailed down, probably calling in at Kos, then onto Rhodes, where it loaded more amphorae, and then set out, heavily overloaded, on the trade route back to Rome, where it met its fate in a storm at the island of Antikythera. Some of the ship's cargo had been dated very accurately to between 70 BC and 50 BC. Perhaps this was now close to the vessel's last voyage. But the group couldn't be entirely sure the bronze mechanism really was 2,000 years old. Perhaps it was a modern machine that had been dropped from a passing ship, by chance coming to rest on the wreck the sponge divers had found. So the team decided to scrutinize previous work done on the machine. The team were drawn to the work of
Derek de Solla Price, he was an English-born physicist. He started work in the 1950s, first in Cambridge and later in Yale. He was the first to really examine the pieces in very great detail, and he started doing radiographs and being able to see the insides of the mechanism. Suddenly, out of those radiographs, they realized there were 27 gears inside this thing. It was seriously complicated. Price was the first person to count the gear teeth with yes. Caraculus and Caraculus' his wife as well. Yes. And they did it by drawing around the gears and literally just counting it. So it wasn't surprising they didn't get entirely accurate all the time. But all the two-dimensional x-rays of the gears were overlapping, making this task formidable. Price realized if he could find the exact tooth count on a gear wheel, it might begin to unlock the mechanism. Και αφού μάθαμε κάποια πράγματα για τον μηχανισμό των αντικυθύρων που αποτελεί από ό,τι φαίνεται τον πρώτο υπολογιστή σε αυτή τη γη 2.000 χρόνια πριν, θα μείνουμε στον αξιοθαύμαστο ελληνικό πολιτισμό για να μάθουμε και κάποια μυστικά που κρύβει ο Παρθενώνας. Το εκπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ του PBS με τίτλο «Τα μυστικά του Παρθενώνα» αναλύει τον τρόπο που χτίστηκε ο περίφημος Παρθενώνας και κατεγράφει λεπτό προς λεπτό τις προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών για την αναστήλωσή του από τους καλύτερους επιστήμονες του κόσμου. Να το δούμε. It is the golden age of Greece. A unique window of time that gives birth to Western ideals of beauty, science, art, and a radical new form of government. Democracy. To immortalize those ideals, the Greeks build what will become the very symbol of Western civilization. The Parthenon. It was the physical embodiment of their values, their beliefs, of their ideology. It remains for us a powerful statement of what human beings are capable of. But today, solving the secrets of how the ancients designed and engineered the Parthenon has taken on a new urgency. For after 2,500 years of being ravaged by man and nature, the building is in danger of collapse. Hidden behind its columns, a rescue mission is underway. The team must take apart, repair, and reassemble tens of thousands of its pieces. And although the Parthenon appears to be geometrically straight and made from interchangeable parts, subtle curves make each piece unique, varying by fractions of a millimeter. The quality of the engineering work and the precision is unmatched, even from us today. The restoration team has taken over 30 years and spent well over $100 million restoring what the ancient Athenians built in just 8 or 9 years. It is clear today's technology can only take the team so far. To rescue the Parthenon, these modern architects, stonemasons, and archaeologists must unlock the engineering secrets of the ancient Greeks. Up next on Nova, Secrets of the Parthenon. Over the rooftops of modern Athens. From its throne atop the ancient Acropolis, the sacred city in the sky, the Parthenon rules in shimmering splendor. Even in its present form, a stark marble ruin, the Parthenon is revered as an icon of Western civilization. Its shapely muscular columns
crowned with majestic capitals, are the very symbol of the classical world. Its height and width define perfect proportions. Its original sculptures have been looted and lusted after for their beauty. And if imitation is the sincerest form of flattery, the Parthenon reigns as the most copied building in the world. From the French Parliament to the US Supreme Court to banks, museums, and countless buildings that aspire to convey wealth, culture, and power. The Parthenon remains an enduring symbol. It was built to glorify Athens, but has taken on a much greater meaning. Despite the destructions of time and man, it still represents the highest level of human creativity. But as magnificent as the Parthenon is today, it is a shadow of its former self. 2,500 years ago, the Parthenon was built as the crowning achievement of classical Greece. It towered on the Acropolis, at the center of a complex of temples and altars, vividly painted and adorned with statues of mortal and immortal greats. The most prominent sculpture stood inside, a 40-foot-high gold and ivory statue of Athena Parthenos, the patron goddess of Athens. But that was then. Where Athena once stood, today stands a crane. Not a trace of her statue remains. Now her holy precinct is a construction site. For much of her temple lies in tens of thousands of pieces, some scattered around the Acropolis, some around the world, and some lost forever. What does remain standing is in danger of collapse. Now, a rescue mission, the Acropolis Restoration Project, is trying to save it. The team, guided by the meticulous investigations of Manolis Koris, has set the bar high, salvaging whatever ancient marble blocks remain in order to create the most faithful restoration. The cost to date is easily over $100 million. We keep as much as possible of the original material, and we do not damage the ancient material. The theory is that we preserve all the original pieces and we add only a few marble in order to fit them to the general construction. This capital, once atop a column, typifies the struggle they face. It is in six pieces with many fragments still missing. First, master marble masons need to puzzle together what pieces they can find, then meticulously recreate what is missing. The block itself weighs 10 tons. It will need to be hoisted to the top of a column consisting of 11 drums, of which many are also fragmented. Together, the drums and capital may have to support up to 100 tons of surviving marble beams and sculpture. But before they can hoist the capital into place, the team must solve a more perplexing problem. On which of the Parthenon's 46 columns does the capital belong? For although the Parthenon may appear to be one giant building kit with interchangeable parts, it's not. The building, celebrated as a symbol of beauty and perfect proportions, hides an ancient secret. Kathy Porosky and Lena Lambrinou, architects on the restoration team, investigate. You think that all the blocks are square in this building, but in fact, if you check it with a set square, you can see that we don't have a right angle here. And when Porosky places her book on one end of the stylobate, the Parthenon's foundation, it can't be seen from the other end. This is because there is a curve in the middle of the lines and the stylobate.
Μεγάλη σημασία έχει και η προσπάθεια που γίνεται από πολλούς και διαφορετικούς φορείς, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, για να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τώρα, μεγάλα ονόματα φιλοξενεί και φέτος το Glastonbury, ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά φεστιβάλ του κόσμου. Δυστυχώς όμως, τις περισσότερες φορές όταν ξεκινά το φεστιβάλ αυτό, ξεκινούν και οι βροχές. Ωστόσο, ο κόσμος φαίνεται να το απολαμβάνει εξίσου καλά. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Euronews. Το Glastonbury είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο διάσημα μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο. Φιλοξενεί 800 μαγαζιά και 80 σκηνές. Περίπου 175.000 θεατές το παρακολουθούν κάθε χρόνο. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, όταν ξεκινά το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Μεγάλης Βρετανίας, ξεκινά και η βροχή. Αλλά αυτό δεν είναι ικανό να χαλάσει τη διάθεση του κόσμου. Μας αρέσει η ατμόσφαιρα, το περιβάλλον, η διάθεση, ο κόσμος, όλο το στήσιμο. Είναι απλά το καλύτερο μέρος στον κόσμο. Πηγαίνω τακτικά σε φεστιβάλ για να είμαι δίκαιος, με ανησυχούσε λίγο η βροχή. Μετά όμως κατάλαβα ότι το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω είναι να φορέσω ανάποδα τα γυαλιά ηλίου μου. Μεγάλα ονόματα της μουσικής αλλά και συγκροτήματα έδωσαν δυνατό παρόν και φέτος. Lily Allen, Ed Sheeran, Dolly Parton, Jack White, The Black Keys, Kazabian, Arcade Fire, Paolo Nutini και άλλοι πολλοί συμμετείχαν στις φετινές μουσικές εκδηλώσεις. Ανάμεσα στις πιο πολύ αναμενόμενες εμφανίσεις ήταν και αυτή των Metallica που έπαιξαν το Σάββατο 28 Ιουνίου. Η εμφάνιση του καλιφορνέζικου hard rock συγκροτήματος ήταν υπό αμφισβήτηση, καθώς υπήρχε μεγάλη καμπάνια εναντίον της συμμετοχής τους λόγω της υποστήριξης του τραγουδιστή James Hetfield σε ομάδες κυνηγών αρκούδας. Η μπάντα όμως ξεσήκωσε τον κόσμο και διακομόδησε με τον δικό της τρόπο το περιστατικό που είχε δημιουργηθεί. Και η Metallica λοιπόν στο φεστιβάλ του Glastonbury. Θα μείνουμε στο χώρο της μουσικής. Η Κατερίνα Πολέμη και η Κατερίνα Αντούσκα διασταυρώνουν κουλτούρες πολυπολιτισμικών βιωμάτων, ενώνουν τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες τους, επιλέγουν τον κοινό τόπο έκφρασης και διαφοροποιούνται στην ίδια σκηνή, εμφανίζοντας η κάθε μία τη δική της κατεύθυνση κάτω από το φως του φεγγαριού. Τη συναυλία στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής θα ανοίξει η Αρετή Κοσμίδου. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Hey mister, hold on. Am I another you're gonna run from? I'm afraid that's not quite right. Baby, you're not. Δροσερά κορίτσια με ωραίες φωνές και ένα ιδιαίτερο ρεπερτόριο στις 12 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Τώρα ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε και θα πάμε μία βόλτα στα Μπόρα Μπόρα και σε ένα θέρετρο που σίγουρα όλοι θα θέλαμε αυτή τη στιγμή να βρισκόμασταν εκεί. Για πάμε να το δούμε.
Ωραίο το ταξίδι στη Γαλλική Πολυνησία. Σίγουρα θα θέλαμε να ήμασταν εκεί. Πέφτει λίγο μακριά, ίσως να είναι και λίγο ακριβό. Εντάξει, δεν πειράζει και η Ελλάδα είναι πολύ όμορφη για το φετινό καλοκαίρι. Οπότε μένει να έρθουν οι διακοπές και να απολαύσουμε τις ελληνικές θάλασσες. Τώρα θα πάμε μία βόλτα στη Μουζαμβίκη για να δούμε κάποια πράγματα που σίγουρα δεν τα γνωρίζουμε. Για να δούμε. Thrilling Mozambique is known for its unbridled wildlife. Here are five captivating facts about this coastal country. Although it's in southern Africa, its only official language is Portuguese. The country was ruled by Portugal for 400 years. For those who crave solitude, this is one of the least dense countries in the world. It's three times the size of the UK, but only has a population of 20 million. Mozambique's Lake Nyasa is the ninth largest lake in the world. It covers three different countries. Located off the coast, the Bazaruto Archipelago is the largest marine reserve in the Indian Ocean. It was named a gift to the earth by the World Wildlife Fund. And if you stop at the capital Maputo's railway station, take a close look at the building. It was designed by Alexander Gustave Eiffel of Eiffel Tower fame. Η σημερινή εκπομπή ίσως να είχε λίγο περισσότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, γιατί είδαμε πώς ξεκίνησε το χρέος στην Αργεντινή. Πήγαμε μια βόλτα στα μυστικά του Παρθενώνα, μάθαμε για τον μηχανισμό των αντικυθύρων και φυσικά όμως ταξιδέψαμε και μέχρι τα Μπόρα Μπόρα και τη Μοζαμβίκη. Κάπου εδώ εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας, καθώς στις 18:30 έρχεται η εθνική μας ομάδα, οπότε εμείς θα είμαστε εκεί για να την καλωσορίσουμε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό σας απόγευμα.